Μικροί αποχαιρετισμοί. Μικροί αποχαιρετισμοί. Κάποιες φορές δεν τους κατανοείς. Τους αισθάνεσαι καθώς συμβαίνουν βαθιά μέσα σου. Αποχαιρετισμός θα πεις αφήνω. Να ονειρευτείς. Να ζήσεις. Να ταξιδέψεις. Να αγαπήσεις. Πάντα θα κουβαλάς στάλες συναισθημάτων, ακόμα κι όταν δεν θα υπάρχω. Στους κύκλους σου θα περιπολώ. Θα ζω με την ανάμνηση όλων εκείνων που αισθάνθηκα και όλα εκείνα που με ανάσα ζεστήξε ψυχώντας έγραφες. Μην επιθυμείς. Μην ρωτήσεις. Μην μάθεις ποτέ πόσο πονάνε οι αποχαιρετισμοί σε ξεβαμμένα χρώματα σιωπής, νομίζοντας πως δεν έχω τίποτα. Εγώ που κράτησα τόσα πολλά, μακρινά, μα τόσο κοντινά, έγιναν μυρωδιά σε ρούχο αφόρετο, που δεν ζητάει να φορεθεί. Μη τύχει και σβήσει το άρωμα του ονείρου που μαζί σου έζησα. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη, μια φορά κι έναν καιρό, ήταν αδειώτο και μέρη, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, μικρά μένα κλαίνε τώρα τις έρημου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόι και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει Βεδουίδη με ματιά λυπητερή, τον κοστόν Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοδιά, ξεκίναν με λυκουδόντι και με λιονταριού πρωτιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πέσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στον Χαλίφη να του καλεί τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα είχε εκείνο το πρωί, την αφήσει στη γρεμάλα τη στερνή του τη πνοή. Με δυο γερικές καμήλες, με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι-χέρι κι είναι κύρο συνεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ, νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Σας ευχαριστώ.
ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε απόψε εδώ για να μοιραστούμε τις λέξεις μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καλπούζο για την ιδιαίτερη τιμή. Ήταν μια αποκάλυψη για μένα, δεν ήξερα τι είχε γράψει, αλλά ήταν ένα ψυχογράφημα του χαρακτήρα μου. Έχω, αυτό που είμαι εγώ δηλαδή, με συγκίνησε βαθύτατα και σε ευχαριστώ Γιάννη για όλα. Και δεξιά αγγελάκι, έτσι. Ευχαριστώ τη Στέλλη την Μπουσιάνη που είχε την ιδέα να υλοποιήσει όλο αυτό που παρακολουθήσατε. Την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ τη ηθοποιός Ευαδού μου, κυρία Μπέργη. Δημοσιογράφου Μαρία Παπαδημητρίου. Και τέλος να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Μουσείο Ηρακλειδών για την ευγενική και ζεστή φιλοξενία, όπως και το Διευθυντή του Μουσείου, τον κύριο Νικόλαο Κοντοπρία, που μας παραχώρησαν αυτόν τον όμορφο χώρο για να μπορέσουν να ακουστούν λόγια μας, οι λέξεις μας, τα τραγούδια μας, όλα αυτά που μας ενώνουν εμάς που είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.